Γεια σας. Ονομάζομαι Τελίδης Αλέξανδρος και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Καταμεμμένης Επεξεργασίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκρισή του το συγκεκριμένο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα λυθεί μια παρόμοια άσκηση όπως το πρώτο θέμα της εξαστικής Σεπτεμβρίου 2021. Και η άσκηση έχει να κάνει με το ιδεατό μοντέλο συνέπειας μνήμης. Κάποια θεωρητικά πράγματα για τα μοντέλα συνέπειας. Ένα μοντέλο συνέπειας αναφέρεται στο βαθμό συνέπειας που πρέπει να διατηρούν τα δεδομένα της κοινότητας της μνήμης, προκειμένου η μνήμη να δουλεύει σωστά για ένα ορισμένο σύνολο εφαρμογών. Κάθε μοντέλο έχει ένα σύνολο κανόνων, τους οποίους πρέπει να υπακούν εφαρμογές εάν θέλουν η κοινή μνήμη να προσφέρει το βαθμό συνέπειας που εγγυάται το αντίστοιχο μοντέλο. Κάποια θεωρητικά πράγματα για το ιδεατό μοντέλο. Προσφέρεται για μεγαλύτερη παραλληλία και ένα σχετικά χαλαρό μοντέλο. Όλες οι διεργασίες βλέπουν με την ίδια σειρά μόνο εκείνες τις λειτουργίες, οι οποίες πιθανόν σχετίζονται με σχέση επί αποτελέσματος. Οι εγγραφές που σχετίζονται με πιθανόν αιτιατή σχέση πρέπει να μπορούν να τις βλέπουν όλες οι διεργασίες σε μια ίδια διάταξη. Χωρίσουμε τώρα στην επίλυση της άσκησης. Έστω ότι σε ένα σύστημα χρησιμοποιείται το ιδιαίτερο μοντέλο συνέπειας μνήμης, σας δίνονται παρακάτω αναγνώσεις R και εγγραφές W, διευθύνσεων μνήμης που βρίσκονται σε παρενθέσεις, διεργασιών P και έστω σήμα συγχρονισμού. Η τιμή των δεδομένων της πρόσβασης ακολουθεί την παρένθεση. Η πρόοδος του χρόνου έχει φορά προς τα δεξιά. Σε κάθε περίπτωση να αποφασίσετε και να δικαιολογήσετε ή σε ακολουθείς γεγονότων είναι έγκυρες ή ποιες άκυρες για το επιλεγμένο μοντέλο συνέπειας. Η άσκηση είναι η εξής. Κάποιες χρήσιμες πληροφορίες πριν προχωρήσουμε στην επίλυση της άσκησης. Σε κάθε περίπτωση θα κοιτάμε όλες τις προσβάσεις και θα ξεκινάμε με τις διεργασίες που έχουν εγγραφές, οι οποίες είναι και αυτές που θα καθορίσουν μια αιτιατή σχέση. Χρειαζόμαστε δύο ή περισσότερες διαδοχικές αναγνώσεις για να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Αν δεν έχουμε άμεση ενέργεια κοινότητας, κάθε περίπτωση γίνεται δεκτή. Και τέλος, το σήμα συγχρονισμού θα αγνοηθεί, διότι στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν παίζει κάποιο ρόλο. Περίπτωση Α. Στην περίπτωση Α, βλέπουμε ότι έχουμε γραφές στη διεργασία P1 και P4. Στη διεργασία P1. Έχουμε write χ1, δηλαδή γράφεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης χ. Έπειτα έχουμε write χ2, όπου γράφεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Και έπειτα έχουμε write ψ1, όπου γράφεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης ψ. Στη διεργασία π4 έχουμε write z3, όπου γράφεται η τιμή 3 στη θέση μνήμης z. Και write z1, όπου γράφεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης z. Στη διεργασία π2 βλέπουμε ότι έχουμε read χ1, δηλαδή διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμης χ, και read ψ1, όπου διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμης ψ. Παρατηρούμε ότι στη διεργασία π2 η σειρά των αναγνώσεων είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που έχουν γίνει στη διεργασία π1. Και στη διεργασία π3 έχουμε read χ2, δηλαδή διαβάζει την τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Άρα αυτή η περίπτωση είναι έγκυρη. Περίπτωση Β. Στην περίπτωση Β παρατηρούμε ότι έχουμε γραφές στην εργασία P1 και P3. Στην εργασία P1 έχουμε write χ1, δηλαδή γράφει την τιμή 1 στη θέση μνήμης χ, και έπειτα έχουμε write χ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Το σήμα συγχρονισμού το γνώμη. Στην εργασία P3 έχουμε write z3, όπου γράφει την τιμή 3 στη θέση μνήμης z, και write z1, όπου γράφει την τιμή 1 στη θέση μνήμης z. Στην διεργασία π2 έχουμε read χ1, όπου διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμης χ, και read z3, όπου διαβάζει την τιμή 3 στη θέση μνήμης z. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποια αιτιατή σχέση, διότι ξέρουμε από τη διεργασία π1 ότι το χ1 έχει σχέση με το χ2, όπως και στη διεργασία π3 το z3 έχει σχέση με το z1. Οπότε δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποια σχέση μεταξύ χ και z. Άρα, και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να εξάγουμε ακυρότητα, οπότε θα τη δεχτούμε ως έγκυρη. Περίπτωση γάμα. Στην περίπτωση γάμα βλέπουμε ότι και στις τρεις διεργασίες, P1, P2 και P3, έχουμε γραφές. Στη διεργασία P1 έχουμε write χ1, δηλαδή γράφει την τιμή 1 στη θέση μνήμης χ. Έπειτα έχουμε write χ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Και έπειτα έχουμε write ψ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη θέση μνήμης ψ. Στην διεργασία π2 έχουμε write z1, δηλαδή γράφει την τιμή 1 στη θέση μνήμης z. Και στην διεργασία π3 έχουμε write ψ0, όπου γράφει την τιμή 0 στη θέση μνήμης ψ. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι δεν έχουμε διαδοχικές αναγνώσεις για να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Οπότε μπορούμε να δεχτούμε και αυτή την περίπτωση ως έγκυρη.
Περίπτωση Δέλτα. Στην περίπτωση Δέλτα βλέπουμε ότι έχουμε γραφές στην εργασία P1, P2 και P4. Άρα, για να μην έχουμε πρόβλημα, η σειρά των αναγνώσεων στις υπόλοιπες διεργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που έχουν γίνει σε αυτές τις τρεις διεργασίες. Στη διεργασία P1 έχουμε write χ1, δηλαδή γράφει την τιμή 1 στη συνήμη χ. Έπειτα έχουμε write χ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη συνήμη χ. Και μετά έχουμε write ψ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη συνήμη ψ. Στην εργασία P4 έχουμε write Z3, όπου γράφει την τιμή 3 στη μνήμη Z, και write Z1, όπου γράφει την τιμή 1 στη μνήμη Z. Στην εργασία P2 τώρα. Στην εργασία P2 βλέπουμε ότι έχουμε read χ1, όπου διαβάζει την τιμή 1 στη μνήμη χ. Και έπειτα έχουμε write ψ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη μνήμη ψ. Τώρα, στην εργασία P3. Στην εργασία P3 βλέπουμε ότι έχουμε read χ1, όπου δηλαδή διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμης χ. Επίτε έχουμε read z3, όπου διαβάζει την τιμή 3 στη θέση μνήμης z. Επίτε έχουμε read χ2, όπου διαβάζει την τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Και τέλος read z1, όπου διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμης z. Το σημασχολισμό τα γνωρούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η σειρά των αναγνώσεων που έχουν γίνει στην εργασία P3 είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που έχουν γίνει στην εργασία P1 και P4 αντίστοιχα. Δηλαδή ότι το Χ2 πρέπει να έρχεται μετά το Χ1, όπου αυτό είναι σύμφωνο με την εργασία P1, και το Z3 πρέπει να έρχεται πιο μπροστά από το Z1, σύμφωνα με την εργασία P4. Οπότε και αυτή η περίπτωση είναι έγκυρη. Περίπτωση Ε. Στην περίπτωση Ε βλέπουμε ότι έχουμε γραφές στη εργασία P1. Στην εργασία P1 έχουμε write ψ1, όπου γράφει την τιμή 1 στη θέση μνήμης ψ, write χ1, όπου γράφει την τιμή 1 στη θέση μνήμης χ, write χ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη θέση μνήμης χ, και έπειτα write ψ2, όπου γράφει την τιμή 2 στη θέση μνήμης ψ. Το σημαντικό το γνωρούμε. Οπότε, για να θεωρηθεί και αυτή η περίπτωση έγκυρη, θα πρέπει η σειρά των αναγνώσεων που θα γίνουν στις υπόλοιπες διεργασίες να είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που έγινε σε αυτή τη διεργασία. Στην εργασία P2 έχουμε read χ1 που διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμη χ, έπειτα read χ2 που διαβάζει την τιμή 2 στη θέση μνήμη χ, και τέλος read ψ2 που διαβάζει την τιμή 2 στη θέση μνήμη ψ. Βλέπουμε ότι σε αυτή τη διεργασία η σειρά των αναγνώσεων είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που έχουν γίνει στη διεργασία P1. Δηλαδή, πρώτα έρχεται το χ1, μετά το χ2 και μετά το ψ2. Στην εργασία P3. Στην εργασία P3 έχουμε read ψ10, δηλαδή διαβάζει την τιμή 10 στη θέση μνήμης ψ, read ψ1, όπου διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμης ψ, και read χ1, που διαβάζει την τιμή 1 στη θέση μνήμης χ. Επίσης, και σε αυτή τη διεργασία παρατηρούμε ότι η σειρά των εγγραφών που έχουν γίνει είναι σύμφωνη με τη σειρά των, η σειρά των αναγνώσεων που έχουν γίνει είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που είχαν γίνει και στην διεργασία P1. Οπότε και αυτή η περίπτωση θεωρείται έγκυρη. Αυτή ήταν και η επίλυση της άσκησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.